αρχικά να ευχαριστήσουμε όλους όσους βρίσκονται σήμερα εδώ, την ομάδα ποδοσφαίρου του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, που έπειτα από χρόνια ξανασμίγουν παλιοί και νέοι εργαζόμενοι και μπαίνουν στα γήπεδα, αλλά και την ομάδα από το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής. Ευτυχώς δεν είμαστε στο τελικό του Conference Cup για να έχουμε να περιθάλψουμε VIP. Την ίδια στιγμή που τα νοσοκομεία μας πραγματικά ασφιχτιούν και δεν μπορούν ούτε καν τα βασικά, αν θέλετε, να παρέχουν για την υγεία του λαού μας. Όλο το προηγούμενο διάστημα οι εργαζόμενοι στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, οι εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία και την απεξάρτηση, δώσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Όταν τον Νοέμβριο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Υπουργός, που είναι αρμόδιος για τα ζητήματα ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, έφεραν στη δημοσιότητα ένα προσχέδιο νόμου που ουσιαστικά έρχεται να διαλύσει και να κλείσει τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και απεξάρτησης. Όμως δεν τους το έχουμε επιτρέψει. Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής είναι ανοιχτό. Οι δομές της απεξάρτησης, το 18 άνω, το ΚΕΘΕΑ, παραμένουν ανοιχτά. Και αυτό που εμείς σε αυτή τη φάση ζητάμε είναι να υπάρξει άμεση στελέχωση με όλο το αναγκαίο προσωπικό, να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι που αυτή τη στιγμή στα περισσότερα νοσοκομεία ξεπερνούν και το 40 με 50% των εργαζομένων, να ανοίξουν νέες δομές με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. Και πραγματικά αυτό το μήνυμα που του στέλνουμε είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά και δεν θα επιτρέψουμε αυτόν τον τόσο ευαίσθητο τομέα της υγείας και την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση να δοθεί βορρά στους ιδιώτες. Πέραν όλων αυτών των αγώνων που έχουμε κάνει σαν εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία και την απεξάρτηση όλο το προηγούμενο διάστημα, να πούμε ότι ο πρώτος αυτός αγώνας που δίνουμε, κάνοντας κάλεσμα και στο Συνδικάτο Μετάλλου που ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα, είναι για τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Ακριβώς γιατί αυτός ο αγώνας, να πούμε ότι αρχικά δεν προβάλλεται πουθενά, δηλαδή δεν ξέρω πόσοι ας πούμε γνωρίζουν ότι 4 χρόνια και τώρα εκεί οι εργαζόμενοι παλεύουν με νύχια και με δόντια να μείνει ανοιχτή η ΛΑΡΚΟ. Πραγματικά νομίζουμε ότι έχει να μας μάθει πάρα πολλά αυτός ο αγώνας. Μας μαθαίνει τι σημαίνει να παλεύεις για το ψωμί σου, για την οικογένειά σου, για τα παιδιά σου, για τα σπίτια σου και για τον τόπο σου και για την ίδια σου τη ζωή. Οπότε αυτόν τον αγώνα τον αφιερώνουμε στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Τους λέμε ότι είμαστε δίπλα τους και ότι ενώνουμε μαζί με αυτούς τις φωνές μας, απαιτώντας η ΛΑΡΚΟ να μείνει ανοιχτή. Κλείνοντας να πω και να δώσω το λόγο και στους υπόλοιπους έτσι που θα απευθύνουν ένα σύντομο χαιρετισμό, να πω ότι δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι στη γενοκτονία που συμβαίνει με το λαό της Παλαιστίνης. Πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο, δηλαδή το μεγαλύτερο έγκλημα στον 21ο αιώνα. Οπότε δεν μπορούμε να το αφήσουμε να μείνουμε αμέτωχοι. Και τώρα είναι η ανάγκη, υπάρχει ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας των εργατών και να δυναμώσει παντού το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Λευτεριά! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Σε ευχαριστώ.